Μέσα από τα βίντεο και τη δράση του, μέσα από το Men of Style. Κάποιοι άλλοι ίσω να μην το γνωρίζετε, η σημερινή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τον γνωρίσετε και λίγο καλύτερα, γιατί θα κάνουμε σήμερα μια προσωπική συζήτηση, ίσω λίγο διαφορετική. Σπύρο, καλώ όρις στην εκπομπή και στο web TV του TheColor.gr. Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ και εσένα, Ζαφίρη. Ευχαριστώ και το TheColor για την πολύ ωραία φιλοξενία. Ωραία. Ε, καταρχήν να πούμε λίγο κάποια πράγματα για σένα. Εγώ εισαγωγικά θα έλεγα ότι είσαι ένας από τους συνειδητέ του Men of Style, συγγραφέας του α, βιβλίου Άντρας Αξίας, το οποίο είναι και best seller. Δεν ξέρω τι, α, με ποιον τρόπο θα ήθελες να προλογίσεις και εσύ τον εαυτό σου διαφορετικά. Ε, αυτό που θα έλεγα έτσι στους ανθρώπους που τώρα ε, έρχονται σε επαφή με μένα και το brand που λέγεται Men of Style είναι ότι είμαστε άνθρωποι α, που προσπαθούμε να βοηθήσουμε άλλους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι σε κάποιου τομεί τη ζωή του, όπω είναι οι επικοινωνιακέ δεξιότητε, να ενισχύσουν τι σχέσει του και να είναι λίγο πιο καλοί στο πώ επικοινωνούμε το άλλο φύλλο. Γιατί αυτό που είδαμε πολύ νωρί και εμεί στην πορεία μα, είναι ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, την είχαμε εμεί πρώτα απ' όλα. Οπότε, αν με ρωτά προσωπικά, εγώ ήμουν ένα πολύ ντροπαλό άνθρωπο, ο οποίο σιγά σιγά, ε, βοηθώντα, αν θες, τον εαυτό του και αυτό είναι το, self-help που λέμε, προσπάθησα να επεκτείνω αν θες κάπως τις δεξιότητες μου. Σε κάποια κομμάτια τα πήγαμε πολύ καλά, οπότε έτσι είπαμε να, δείξουμε αυτόν τον δρόμο και σε άλλους ανθρώπους να μπορέσουν να εξελίξουν τις δεξιότητες του. Ωραία. Τώρα, το Men of αριθμεί πλέον κάποια χρόνια λειτουργία λειτουργίας και δράσης και με αντικειμενικά επιχειρηματικά κριτήρια έχει καταγράψει κάποια επιτυχία. Και το βιβλίο βέβαια που γράψατε σχετικά με το φλετ έχει γίνει best seller. Θα ήθελα όμως να σε ρωτήσω το εξή. Αν έβλεπε από μια εξωτερική ματιά τον εαυτό σου ω τρίτο, όσον αφορά yes. το μερίδιο συνεισφορά που έχει σε αυτή την επιτυχία, ποια στοιχεία συγκεκριμένα θεωρεί τη προσωπικότητά σου ότι ήταν αυτά τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά, δηλαδή ποια στοιχεία τη προσωπικότητάς σου βοήθησαν στο να χτιστεί όλο αυτό. Αρχικά να πούμε εδώ, για όσου δεν ξέρουν, ότι αυτή τη στιγμή το Men of Style είναι ένα σύνολο από 33 επιχειρημα... Ε, επαγγελματίε. Με Εμεί οι τρει που το ξεκινήσαμε, α, έχουμε καθένας καθένα κάποιε δεξιότητε, κάποιε ικανότητε. Ε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνεισφέρουν με τον τρόπο του στο να βλέπει το κοινό, στο να βλέπουν οι πελάτε μα, στο να βλέπουν οι άνθρωποι μας που μα παρακολουθούν αυτή την εξέλιξη και αυτή τη σχετική επιτυχία που ε, ανέφερες ανέφερε πριν. Ε, προσωπικά πιστεύω ότι αυτό που βοήθησε α, περισσότερο την πορεία μου μέσα στο men of style αλλά και το men of style έτσι, κατ' επέκταση είναι ότι είμαι προσανατολισμένος στη λύση. Δηλαδή, είμαι ένα άνθρωπο που μπορεί να μην έχω πάρα πολλά ταλέντα, αλλά αυτά τα ταλέντα που έχω συνδυάζοντά τα τα βάζω μόνο να δουλέψουν προς αυτό που λέμε ε, λύση και όχι πρόβλημα. Ποτέ, ας πούμε, α πούμε, ακόμα κι αν γκρινιάζω μερικέ φορέ, ποτέ δεν έμεινα στην γκρίνια. Uh, πάντα πήγαινα στην πράξη, πάντα πήγαινα στο να δοκιμάσω μερικά πράγματα. Και πολύ έτσι αστειευόμενο ο συνέδερό μου, ο Πανίκα, μου λέει μερικέ φορέ ότι είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο πετάει πολλέ ιδέε uh, σε ένα πίνακα, φαντάζομαι, ένα νοητό πίνακα. Uh, μπορεί αυτέ οι ιδέε να είναι πολύ, πολύ χαζέ, αλλά κάθομαι μόνο μου μετά και τι βίνω μέχρι να καταλήξω σε μία. Οπότε αυτή η ιδέα είναι συνήθω και η λύση. Δεν θα κάτσω να γκρινιάξω για προβλήματα, δεν θα κάτσω να γκρινιάξω για περιπτώσεις που δεν μπορώ να ορίσω, κοιτάζω τι μπορώ να ορίσω και δρώ ε, πάνω σε αυτό. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι που βοήθησε και το Men of Style κάπως να εξελιχθεί μέσα σε αυτά χρόνια, τα 7 χρόνια πλέον που είμαστε α, σε λειτουργία. Ωραία. Ε, τώρα, ιδρυτέ του Men of Style, όπω και εσύ ανέφερε μέσα από την απάντηση που έδωσε, είναι και ο Χρήστος Παπανίκα, είναι και ο Ανέση ο Δογιβάν. Αν α, σωστά προφέρω το. Και ο το Ωραία. Πώς. Λοιπόν, η επιχείρηση επειδή είναι ένα ζωντανό οργανισμό. Και οι ιδρυτές της συγκεκριμένης επιχείρηση είναι τρεις διαφορετικές προσωπικότητες και γνωρίζοντάς σας και τους Εντελώς τρεις, λίγο καλύτερα, λίγο καλύτερα εσένα και τον Ανέστη, αλλά και λίγο τον Χρήστο όσο έχουμε μιλήσει προσωπικά, ισχυρές προσωπικότητες. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο, ε, μάλλον τι είδους διαφωνίες προκύπτουν ή συγκρούσεις, στο επίπεδο βέβαια έτσι το, το θετικό, έτσι, στο επίπεδο της συνεργασίας και πώς τις διαχειρίζεστε. Ωραία, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και σα ευχαριστώ για την ερώτηση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ακριβώ επειδή είμαστε τρει προσωπικότητε πολύ δυνατέ, τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε για τον εαυτό μα, είμαστε άνθρωποι που είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ του. Πάρα πολύ διαφορετικοί. Το μόνο κοινό που μπορεί να δει σε εμά είναι αυτή η αγάπη μα για το Men of και την αυτοβελτίωση. Και έχουμε πολύ διαφορετικά backgrounds. Οπότε σίγουρα οι τριβέ είναι πάρα πολλέ. Το καλό με εμά. Είναι ότι έχουμε πολύ ισχυρό όραμα. Δηλαδή, σε αυτό που κάνουμε, είμαστε πλήρω αφοσιωμένοι. Οπότε, α, ακόμα και αν έχουμε πολλέ διαφωνίε, ε, τι βάζουμε πολύ συχνά στην άκρη, έτσι ώστε το καλό τη επιχείρηση μα, το καλό του οράματό μα να εξυπηρετείται. Ε, α πούμε, θα σου πω ένα παράδειγμα. Ακόμα και πριν βγούμε τώρα στην, ε, σε αυτή τη συνέντευξη, ε, είχα μια διαφωνία με τον Χρήστο σχετικά με το πού θα έπρεπε, τι, τι background θα έπρεπε να έχω. Φιλέ, με συγχωρεί, δεν ήθελα να γίνω αιτία για διαφωνία και επιχειρηματική συγκρούση. Δεν πειράζει. Αλλά ξέρει τι, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε και μπορεί να κλιμακωθεί και πολύ γρήγορα κιόλα. Αλλά ξέρουμε πάντα μέσα μα ότι αυτό που εκφράζει ο άλλο εκείνη τη στιγμή είναι για το καλό. Ξέρουμε δηλαδή ότι έχει αποδείξει ο κάθε άνθρωπο και οι συνέτεροι αλλά και οι συνεργάτε μα στα χρόνια που είναι καιρό μαζί μα, ότι ακόμα και σε μια πολύ κακή στιγμή, μια δύσκολη έκφραση ή μια ε, έκφραση που ίσω δεν την πιστεύουν 100% εκείνη τη στιγμή και τη λένε πάνω στα νεύρα του, ξέρουμε ότι κατά βάθο το λένε επειδή πιστεύουν ότι θα κάνουν καλό. Οπότε ε, είναι μια λίγο οικογενειακή φάση ε, που εν τέλει τα αφήνει λίγο στην άκρη και πώ θα κόνε, α τον αδερφό σου κάποιε φορέ. Και τα βρίσκεται Δεν μετά την επόμενη προσωπικό. μέρα και πάτε για καφέ φωτό. Ναι. Δεν είναι ποτέ προσωπικό σίγουρα. σίγουρα. Θέλω λίγο να ε, έρθω ξανά στην πρώτη ερώτηση που βέβαια συνδέεται με τη δεύτερη και να σε ρωτήσω ποια είναι τα χαρακτηριστικά ή μάλλον ε, πώς θα σκιαγραφούσες τις άλλες δύο προσωπικότητες που ε, έχετε συνειδρήσει το Μονοφιστάλι, το τον Χρήστο και τον Ανέστη Πάμε. Α, και ω προ ε... τα κομμάτια που ενδεχομένω να συγκρούσετε, αλλά και ω προ τα δυνατά του χαρακτηριστικά τα οποία συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτού που έχετε χτίσει. Θα σου μιλήσω ειλικρινά. Δεν θέλω τώρα να, να φανώ αυτάρεσκο ή τέλο πάντων ότι περιαυτολογώ για την εταιρεία μα. Αλλά αυτό που έχει γίνει με τον Ανέση, τον Χρήστο και εμένα είναι συμπαντικό. Δηλαδή, είμαστε κακοί ο καθένα σε ένα κομμάτι που είναι κάποιο άλλο πολύ καλό. Εντάξει δηλαδή στο κομμάτι το επιχειρηματικό, ο business και πώς βλέπουμε την ανάπτυξη επιχείρηση, ε, νομίζω ότι υπερτερώ σε ό,τι αφορά το πώς το σκέφτομαι. Το, το αναγνωρίζουν και οι συνεταιροί μου. Ε, έχουν όμως άλλα πράγματα. Δηλαδή, ο, ο Χρήστος είναι υπέρμαχος της συνεχούς εξέλιξης, για τη συνεχή εξέλιξη της γνώσης ε, και όχι μόνο, και των ανθρώπων μας και της εκπαίδευσης κτλ που αυτό το πράγμα το βλέπει πάρα πολύ έντονο ο κόσμο και το αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, μόνο να δει κάποιο βρεγμένη σανίδα από εβδομάδα σε εβδομάδα, θα δει πράγματα τα οποία μπορεί να του κάψουν το μυαλό. Γιατί είναι ένα άνθρωπο ο οποίο συνεχώ ψάχνει να βρει τη νέα γνώση. Και ο Ανέστη είναι αυτό που ενδεχομένω συμπληρώνει πολύ καλά την τριάδα. Είναι η ενέργεια που μα λείπει όταν χρειαζόμαστε λίγο ξεκούραση. Είναι ένα ακίνητο άνθρωπο. Ένα άνθρωπο ο οποίο είναι πολύ καλό μαθηματικό μυαλό και αξιοποιεί και την ενέργειά του. Για να μπορέσει να μπουστάρει την ομάδα όταν καμιά φορά τα πράγματα το χρειάζονται. Δεν ξέρω αν σου απάντησα επαρκώ. Να σε ρωτήσω τώρα το εξή. Επειδή στην διάρκεια μια διαδρομή που κρίνεται επιχειρηματικά επιτυχημένη, σε όλε τι διαδρομέ επιτυχημένων επιχειρήσεων υπάρχουν δύσκολε στιγμέ. Εκτό από το ξεκίνημα στο οποίο έχει κάνει αναφορά, και εσύ και τα παιδιά σε διάφορε συνεντεύξει, το ότι ήταν δύσκολο λόγω τη απόρριψη που μπορεί να υπήρχε από το δικό σου περιβάλλον. Θα ήθελα να μου πει σε αυτή τη διάρκεια ποια ήταν η δυσκολότερη στιγμή που βιώσατε, και είπατε ότι τι γίνεται, Μήπω εδώ πέρα έχουμε κολλήσει, Μήπω τώρα δεν πάμε πολύ καλά. Έχουμε λίγο φοβηθεί, που μπορεί να είναι από κάτι το οποίο αφορά τα έσοδα, από μια επίθεση που δεχθήκατε, μια αμφισβήτηση. Ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Και πιστεύω ότι οι άνθρωποι που θα το παρακολουθήσουν μπορεί να βοηθηθούν πάρα πολύ. Γιατί ε, αν, α, αν και είναι για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, αυτό που θα πω, ε, μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε με κάποια άλλη μορφή. Ε, θα πω δύο ιστορίες. Η νούμερο ένα ιστορία έχει να κάνει με τα capital controls. Μόλις αρχίσαμε να παίρνουμε τα πάνω μας, μόλις είχαμε μπει σε μια διαδικασία να επενδύσουμε σε ένα νέο χώρο, όχι αυτό που είμαστε τώρα, αλλά ένα προηγούμενο χώρο. Σκέψω ότι είχα πουλήσει ζαφύρι μου ένα αυτοκίνητο για να, πάρουμε, ε, να κάνουμε τι πρώτε εργασίε και να πάρουμε τα πρώτα έπλα. Κυκλοφορούσα με ένα δανεικό ματιζάκι ε, και εγώ το δικό μου το είχα δώσει για να πάρουμε κάποια, κάποιο ρευστό για να μπορέσουμε να κάνουμε τι εργασίε αυτέ. Και ξάφνου βλέπει ότι έρχονται τα capital controls. Εντάξει, δεν θέλω να το κρίνω τώρα πολιτικά κτλ. Δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή. Έτσι κι αλλιώ το ξεπεράσαμε. Αλλά εκείνη η φάση ήταν μια πάρα, πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, γιατί πάνω που χρειαζόμασταν απολύτω μια χρηματορροή, δηλαδή να έρχονται έσοδα στην επιχείρηση για να μπορούμε να κάνουμε τι κινήσει που θέλουμε και να βγάλουμε και κάπω το μυαλό μα ότι έχουμε κάνει μια πολύ καλή επένδυση για τα δεδομένα μα τότε. έρχεται αυτό που λέει σε περιορίζω. Αν θυμάστε τότε για τα capital controls, ο κόσμο δεν μπορούσε να βγάλει εύκολα λεφτά και από τι τράπεζε ακόμα, ακόμα και αν τα είχε μέσα. Έτσι, οπότε έπρεπε να αντιμετωπίσουμε άλλο ένα objection για κάποιου ανθρώπου. Δηλαδή, δεν μπορούν να έρθουν να σε πληρώσω. Εντάξει. Ε, αυτό mm. όντω μα ε, επηρέασε πάρα πολύ. Φυσικά υπήρχαν κάποιε περιπτώσει ανθρώπων ε, που εκεί βασιστήκαμε, ε, που μα αγαπάνε πάρα πολύ και ακόμα μα αγαπάνε ε, και επένδυσαν σε εμά. Οπότε τα πράγματα ε, πήραν τον δρόμο του θετικά. Τι επένδυσαν χρηματικά. <laughs> ναι, ναι, ναι. Ε, υπήρχαν περιπτώσει ανθρώπων που είχαμε κάνει ας πούμε, μια συμφωνία. Ότι ξέρει τι, θα πληρώνει 100 ευρώ το μήνα. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Εντάξει. Ναι. Και μόλι κατάλαβαν ότι. Γιατί μιλάμε πάντα ειλικρινά με του ανθρώπου μα. Μόλι κατάλαβαν ότι έχουμε ζήτημα χρηματορροή, αντί να πληρώνουν τις τι δόσει του, τα πληρώσαν όλα μαζί οι άνθρωποι. Με αυτού του ανθρώπου εμεί έχουμε ακόμα επαφέ. Και του στηρίζουμε ακόμα και αν δεν είναι πελάτε μα. Πλέον είναι φίλοι μα, είναι οικογένεια. Γιατί Δείξανε ότι ανιδιοτέλεια σε μια φάση που εσεί δυσκολευόσασταν πίστη. Ακριβώ. Ακριβώ. Δεν είχαν να κερδίσουν κάτι τη Ζαφίρ μου. Όχι μόνο στο όραμα, νομίζω και στι προσωπικότητε μεμονωμένα. Ότι εσεί σαν Σπύρο, ο Ανέστησαν, δηλαδή του προέβαλαν μια εμπιστοσύνη σαν προσωπικότητε. Άρα ότι χτίσατε μια σύνδεση από τότε μαζί του. Αυτό διδάσκουμε κιόλα. Έτσι, να συνδεόμαστε με του ανθρώπου όπω μπορούμε. Έτσι. Ε, αυτό που όμως, που, αυτό μπορεί να το πούνε και οι ίδιοι βέβαια, το πώ κρίνουν τι προσωπικότητέ μα. Αυτό όμω που σίγουρα μπορώ να πω είναι ότι εγώ θα είμαι για πάντα ευγνώμων σε αυτού του ανθρώπου. Και το λέμε σε πολλέ συντεύξει, αν έχει παρακολουθήσει, όταν μα ζωτούν για τι δύσκολε στιγμέ, ότι οι πρώτοι άνθρωποι που επένδυσαν σε εμά, πάντα θα είναι πολύ ψηλά στο μυαλό μα. Τώρα, η δεύτερη περίπτωση ήταν ε, τώρα με την καραντίνα. Εμεί, όπω γνωρίζει πολύ καλά, αλλά το λέω για του ανθρώπου που δεν γνωρίζουν, κάνουμε σεμινάρια, κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα. Βοηθούμε ανθρώπου να εξελίξουν τι επικοινωνικέ του δεξιότητε ε, σε physical περιβάλλον. Δηλαδή, έρχονται σε εμά εδώ ή κάνουμε κάποια online αλλά κυρίω με τη φυσική του παρουσία, κάνουμε σεμινάρια. Ε, με την καραντίνα όλο αυτό το πράγμα έπρεπε να σταματήσει. Ή τέλο πάντων έπρεπε να σταματήσει σε ένα πολύ μεγάλο ποστό, το 80%. Όταν σου λέει ένα άνθρωπο ότι ξέρει τι, σταματάει το 80% τη δραστηριότητά μου για ένα αόριστο χρονικό διάστημα, τα πράγματα καταλαβαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ε, κάποια στιγμή δεν σου κρύβω ότι για πολύ πολύ λίγε ώρε βρεθήκαμε σε ένα πανικό. Βέβαια, τι κάναμε, καθίσαμε σαν άνθρωποι και είπαμε, ξέρει τι, τι μπορούμε να ορίσουμε, ένα, δύο, τρία. Τι δεν μπορούμε να ορίσουμε, αυτά τα 15 πραγματάκια. Οπότε τα βγάλαμε εκτό. Τι μπορούσαμε να ορίσουμε, μπορούσαμε να ορίσουμε ότι ξέρει τι, θα συνοηθούμε με το πελατελόγιο μα να κάνουμε ό,τι μπορούμε online. Ή θα συνοηθούμε με το πελατελόγιο μα αυτά που έχουμε συμφωνήσει να γίνουν τώρα, να γίνουν πιο μετά. Κάναμε λοιπόν τέτοιε κουβέντε, προσαρμόσαμε κάπω το business plan μα και το business model μα, δηλαδή και το πώ Δίνουμε την υπηρεσία και φυσικά, αν θυμάστε, τότε βγάλαμε και το Digital Academy, το οποίο πήγε σφαίρα. Έτυχε να είμαστε προνοητικοί. Δεν περιμέναμε φυσικά κορονοϊό και γραντίνα, αλλά είμασταν προνοητικοί. Βλέπαμε πού πηγαίνει η εκπαίδευση και πάει στην online κατάσταση. Και είχαμε φτιάξει μια πολύ δυνατή πλατφόρμα που πάνω είχαν σεμινάριο. Οπότε και ο κόσμο το στήριξε, έμεινε σπίτι, άρχισε να, εξελ... άρχισε να θέλει να εξελίσσει περισσότερο επικοινωνικέ δεξιότητε, να αξιοποιήσει αυτόν τον χρόνο που ήταν ε, μέσα στην καραντίνα. Οπότε και εκεί μα στήριξε το κοινό μα. Άρα, Σπύρο μου, επειδή είναι και μια εκπομπή αυτοβελτίωση, δίνοντα ένα μήνυμα μέσα από τι δύο ιστορίε που ε, ανέφερε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε μια κρίση πρέπει να αναζητούμε τι καλύτερε δυνατέ συνθήκε όταν οι καλύτερε δεν υπάρχουν. Και ότι όλο αυτό να γίνεται μέσα από τον εντοπισμό των προβλημάτων Τη έβρεση λύσ, τη λύση και μετά τη δράση. Και ότι σε μια κρίση δεν μπορούμε να. τα πράγματα δεν γίνονται να είναι τέλεια, αλλά ας επιδιώξουμε να είναι τα καλύτερα δυνατά. Συμφωνώ, Ζαφίρη, αλλά να σου πω το εξή. Συμφωνώ από σε αυτό που λες. Το ζήτημα είναι ότι α, δεν θέλω να πω κάτι το οποίο θα ακουστεί ως ευχολόγιο ή ένα θετικό μήνυμα κτλ. Μια κρίση είναι μια κρίση. Θα πρέπει ο κάθε άνθρωπο να κάτσει να την αναλύσει. Πολλοί άνθρωποι δυστυχώ δεν έχουν την ψυχραιμία ή δεν έχουν είτε το πρακτικό απόθεμα, δηλαδή κάποια λεφτά πίσω του να περιμένουν για να μπορούν να ε, επενδύσουν σε κάτι, ή δεν έχουν το ψυχικό απόθεμα. Δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Πρέπει να πληρώσουν του λογαριασμού του και πάει λέγοντα. Ε, ε, σε αυτέ τι περιπτώσει, το μόνο που μπορώ εγώ να πω είναι ότι αυτό που βοήθησε εμά είναι πω βρήκαμε μεταξύ μα, μέσα στην ομάδα τους πιο ψύχρεμους ανθρώπους. Και οι πιο ψύχρεμοι άνθρωποι τι κάνουν, κάνουν break down την κατάσταση. Αναλύσαν δηλαδή με πραγματικά δεδομένα ε, το πώς είναι εκείνη τη στιγμή τα πράγματα. Δηλαδή βγάλαμε νούμερα κάτω, βγάλαμε πελατολόγιο, είδαμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να αφήσουμε πίσω. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα έλεγα ότι μια ας το πούμε τεχνοκρατική διαχείριση ε, εμάς μας βοήθησε. Ε, το να πούμε απλά ότι ξέστη κοίταξε το θετικά, ναι, μπορεί να βοηθήσει το να. Οκ, okay, μην okay. πανικοβάλλεσαι, εντάξει. Αλλά okay. την ώρα που αυτό το πράγμα έρχεται, ε, δεν θα σκεφτεί ο άλλο πώ, να σκεφτώ θετικά. Όχι. Αυτό που προτείνω εγώ να κάνει είναι να δει πρώτα τα δεδομένα και μετά να πράξει ανάλογα. Ωραία. Ε, τώρα, θέλω να ανοίξουμε λίγο μια συζήτηση για την ηγεσία που είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό διοίκηση μια επιχείρηση και μετά να το συνδέσουμε και με τη δική σου προσωπικότητα. Η δική μου γνώμη είναι ότι βεβαίω, αν δεν καλλιεργηθούν τα ηγετικά χαρακτηριστικά, δεν μπορεί ένα άνθρωπο να γίνει επιτυχημένο ηγέτη. Άρα, χρειάζεται πολλή δουλειά και επένδυση. Όμω θεωρώ ότι είναι και να το έχει. Δηλαδή, ότι η βιοσυγκρασία ενό ανθρώπου που είναι σχετικά προκαθορισμένη θα καθορίσει και σε ποιον βαθμό θα νιώθει άνετα με αυτή τη θέση, αλλά και το πόσο επιτυχημένο ηγέτη θα είναι. Και αν πάρουμε παραδείγματα από την ιστορία. Πολλοί γεννήθηκαν γη βασιλιάδων, άρα διάδοχοι θρόνων. Λίγοι όμως ήταν αυτοί που μείναν στην ιστορία, γιατί όχι μόνο συνέχισαν ένα λέγκαση, αλλά το μεγάλωσαν κιόλα. Αρχικά, ποια είναι η δική σου γνώμη, ε, Θα είμαι απολύτως ειλικρινής. Πιστεύω ότι είναι ένα συνδυασμό. Ε, μπορεί ο καθένα να μας αναφέρει τώρα ε, άπειρα παραδείγματα, είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη. Δηλαδή άνθρωποι που ξεκίνησαν από πολύ, ταπεινές, από πολύ ταπεινά origins και έγιναν ηγέτες ή άνθρωποι που ξεκίνησαν από βασιλικές οικογένειες και δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τον εαυτό τους. Ε, Μπορείς που σε διακόπτω. Α, ε, δεν, ανα, δεν αναφέρομαι ουσιαστικά στο ποιο ήταν το background. Εγώ αναφέρομαι περισσότερο στο γονίδιο. Ε, ναι, εννοείται. Δηλαδή ναι, πάνω... ναι, το αντιλαμβάνομαι. Το αντιλαμβάνομαι, το αντιλαμβάνομαι. Ε, αυτή τη στιγμή δεν έχω στο μυαλό μου κάποια έρευνα που απόλυτα να μας δείχνει ε, ότι ξέρεις τι αυτό είναι. Θεωρώ ότι ναι, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε ένα περιβάλλον ή μάλλον προέρχεται από ένα περιβάλλον ε, που ιστορικά έβγαζε ηγέτες, μπορεί και αυτός να γίνει ένας πολύ καλός ηγέτης. Θεωρώ ότι η ηγεσία ω ε, ως ένα βαθμό εκπαιδεύεται. Μπορεί δηλαδή να μάθει κάποιε τεχνικέ ή κάποιε πρακτικέ ή να πάρει ερεθίσματα από το περιβάλλον σου, έτσι ώστε να, να υγείσαι τουλάχιστον σε ένα ικανοποιητικό βαθμό. Ε, δεν πιστεύω ότι είναι όλοι για όλα, αυτό είναι 100% σίγουρο, αλλά επίσης δεν πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε σε κάποιον άνθρωπο ότι εσύ επειδή γεννήθηκε έτσι ή εκεί, δεν μπορείς να γίνεις καλό ηγέτης. Ε, εσύ τον εαυτό σου πώς τον αξιολογείς ως προς το χαρακτηριστικό της ηγεσίας, γιατί είσαι και στον τομέα ε, περισσότερο του business μέσα στο Men of Style και λιγότερο του coaching πλέον από ό,τι ξέρω, άρα διαχειρίζεις και προσωπικότητες, πολλές πλέον, πολλούς υπαλλήλους. ναι, ναι. ναι. Ε, θα σου πω το εξή. Αν και είμαι πολύ υπέρμαχο ε, τη θεωρία τη ε, ηγεσία, τη ανθρωποκεντρική ηγεσία πιο συγκεκριμένα, ε, είναι κάποια πραγματάκια τα οποία δεν τα αξιοποιώ. Δηλαδή, εμεί δεν έχουμε τόσο πολλοί τίτλου εδώ. Δηλαδή, δεν θα κάτσω εγώ να το παίξω αφεντικό τώρα στον συνεργάτη μου που μιλάμε ε, τέσσερα χρόνια και με έχει βοηθήσει και καθόμαστε και τρώμε μαζί τέλο πάντων το μεσημέρι. Έτσι, δεν είμαι αυτό ο άνθρωπο που πολλέ φορέ. Μπορεί να δημιουργήσει κάποια ζητήματα αυτό. Γιατί η υπερβολική οικειότητα, όταν πρέπει να είσαι αυστηρό ω εργοδότη, ε, καμιά φορά μπορεί να σε κάνει να, να μην πει αυτά που θε να πει πραγματικά. Όμω, επειδή είμαστε επικοινωνιακοί άνθρωποι, και αυτό έχει να κάνει καθαρά με το πώ είμαστε εμεί σαν Men of style, ε, περνάμε τα μηνύματα που πρέπει και δουλεύει αυτό σε εμά. Ε, αυτό που θα έλεγα είναι ότι, αν και ναι, okay, έχουμε κάποιε ηγετικέ ικανότητε, κάποιε ηγετικέ δεξιότητε ή κάποια ηγετικά στοιχεία προσπαθούμε να ε, ε, δουλεύουμε ως ομάδα και λιγότερο ως μια ιεραρχική δομή η οποία έχει τον πάνω, τον Σπύρο πάνω ή τον Χρήστο και τον Ανέστη και από κάτω κάποιους άλλους ανθρώπους. Βοηθάει, βοηθάει σε κάποιες ομάδες να υπάρχει κάποιος με το lead, δηλαδή την, να έχει το, τον πρώτο λόγο ή τον τελευταίο λόγο αν θες, σε κάποιες αποφάσεις, αλλά από εκεί πέρα εγώ πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική, ε, είναι μια μονάδα η οποία έχει μοναδικές δεξιότητες και μπορεί να αξιοποιήσει αυτέ τι δεξιότητε ε, με τον κατάλληλο δυνατό τρόπο. Και χωρί να χρειάζεται να το παίξει αφεντικό, να το παίξει ηγέτη ή μέσα αλέξανδρο, δεν ξέρω τι. Οκ. Okay, άρα, για να. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά για να το διευκρινίσουμε, να το συνδέσουμε και με αυτό που είπαμε στην αρχή. Σε μια σύγκρουση, όταν υπάρχουν τρει προσωπικότητε που ηγούνται, έτσι. Να. Πώ λειτουργεί αυτό, Έχει ο καθένα έναν τομέα και έχει τον πρώτο λόγο περισσότερο στον τομέα του και θα υπερισχύσει ναι, ναι, λίγο πιο ναι, ναι. γενικά. Έχεις η δίκιο. άποψη η δική σου στον τομέα το δικό σου, η άποψη του coaching ή η άποψη στον Χρήστο και στον τομέα του. Ναι, σου. ναι θα, σου πω. θα σου, πω. Κάποια στιγμή που άρχισε να μεγαλώνει η ομάδα και βρεθήκαμε ας πούμε, να είμαστε, όχι τώρα ακριβώ, αλλά δύο χρόνια πριν ας πούμε, που ήμασταν ε, οι μισοί άνθρωποι, είπαμε να καθετοποιήσουμε κάπω τι λειτουργίε μα. Τι σημαίνει καθετοποιώ τι λειτουργίε, Σημαίνει ότι χωρίζουμε κάπω τα κομμάτια. Ένα κομμάτι πήρε ο Χρήστο, ένα κομμάτι πήρε ο Ανέση, ένα κομμάτι πήρε ο Σπύρος. Οπότε είχαμε πλήρω την ευθύνη αλλά και τη γνώση, πρόσχετη αυτό είναι σημαντικό, και τη γνώση για αυτά που μα αφορούν στο κομμάτι μα. Φυσικά γίνονται κάποια τρόπον την ασυμβούλια, έτσι. Δηλαδή, κάνουμε κάποιε συναντήσεις, στην οποία ανταλλάζουμε το τι γίνεται στην κάθε Λειτουργία το τι γίνεται στο κάθε κομμάτι και βάσει το πώ λειτουργούν αυτά, κάνουμε την κουβέντα μα και τη στρατηγική μα για τα επόμενα βήματα. Αν κάτι δεν πάει καλά, ζητάμε την άποψη των άλλων. Βέβαια, όταν υπάρχει διαφωνία, πάντα έχουμε μια άτυπη συμφωνία μεταξύ μα ότι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη γνώση ε, ακολουθούμε και την δικιά του προτροπή. Οπότε αυτό σε εμά έχει δουλέψει. Αν δηλαδή συζητάμε για την online παρουσία μα, που είναι δικό μου κομμάτι. Ε, ο τελευταίο λόγο συνήθω έγκυται σε μένα, λόγω τη γνώση και τη ανασχόλησή μου με αυτό. Και αν, αν μιλήσουμε για την εκπαίδευση και τη γνώση, ο τελευταίο λόγο έγκυται στον Χρήστο. Δηλαδή, μου είναι, μου είναι δύσκολο να βρω κάποια γνώση που δεν την γνωρίζει ο Χρήστο και να την φέρω στο τραπέζι. Έτσι, Συνήθω είναι κάτι που το έχει ήδη ε, δει και το έχει ήδη εξελίξει. Ε, θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Επειδή η σύνηθι ερώτηση που κάνουν. Σε έναν συνδευξιαζόμενο που έχει κάνει κάποια πραγματάκια, είναι αν ζει το όνειρό του. Εγώ δεν θέλω να σε ρωτήσω αυτό, θέλω να σε ρωτήσω το αντίστροφο. Σε όλη αυτή την επιτυχημένη πορεία που θεωρητικά τηρεί τι προδιαγραφέ, αυτό που α, η ελληνική κοινωνία ορίζει ω ευτυχία, που για μένα είναι κάτι υποκειμενικό και είναι λανθασμένο να το ορίζουμε έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει η καλή οικονομική κατάσταση, επαγγελματική επιτυχία και καλή επαφή με τι γυναίκε είναι ένα τρίπτυχο που στο μυαλό του Μέσου Έλληνα και έτσι όπως είναι οι κοινωνικές δομές διαμορφωμένες προσδιορίζουν το τι σημαίνει ε, ιδανική ζωή. Οπότε εγώ θα θέσω το αντίστροφο ερώτημα και θα σε ρωτήσω έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα με την δουλειά σου και τη ζωή σου που αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα, δεν το τον επηρεάζει το άλλο. Τι είναι αυτό που λες ότι θα ήθελα να το αλλάξω ή δεν μου αρέσει τόσο. Οτιδήποτε, π.χ. ελεύθερος χρόνος, δεν έχω, παράδειγμα θέλω εσύ να μου πει το έχει τον Συμφωνώ, συμφωνώ. Κατάλαβα τι Κατάλαβα. Και πολύ βαθιά ερώτηση. είναι ακόμα κομμάτια που ίσω μα συνεπέρνει η ροή των πραγμάτων, η, η, ζωή που λέμε, life happens, και ίσω να μην τα έχουμε σκεφτεί καν οι ίδιοι για τον εαυτό μα. Έτσι. Ε, έχω, όμως έχω κάτσει τελευταίο διάστημα και έχω αναλογιστεί τι θα ήθελα να είναι διαφορετικό στη ζωή μου. Θα ήθελα να έχω περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα. Ε, δεν θα άλλαζα τίποτα από αυτά που κάνω μέχρι τώρα. Δηλαδή, ε, δουλεύω αρκετέ ώρε, ασχολούμαι με το man of style αρκετέ ώρε, ασχολούμαι με του ανθρώπου μα πάρα πάρα πολλέ ώρε ε, και ίσω με κάποιου που μπαίνουν στη ζωή μου με κάποια άλλη υπόσταση, μια σχέση ή μια νέα φιλία κτλ., ε, να μην του δίνω τον κατάλληλο χώρο ε, για να. γιατί θα πρέπει να το πάρω από το man of style. Okay. Αυτό ίσω ναι, θα ήθελε λίγο διαχείριση διαφορετική. Ε, Όμω, θέλω να πω πάνω σε αυτό που είπε στο ιδανική ζωή, ευτυχία κτλ. Επειδή ασχολούμαστε πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι και κυνηγούμε στόχου, ε, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει ιδανική ζωή. Δηλαδή, κάποια πράγματα που βλέπουμε στο Instagram ή που βλέπουμε α, στο YouTube και όλα αυτά, ανθρώπου που φαίνονται υπερευτυχισμένοι, μπορεί να είναι ευτυγισμένοι άνθρωποι να ζουν πολλέ ευτυγισμένε στιγμέ. Απλά υπάρχουν και πολύ αδύναμα σημεία ή πολύ σκοτεινά σημεία τα οποία. Δεν είμαστε πάντα όλοι οι άνθρωποι έτοιμοι, είτε για λόγου που δηλαδή, μπορεί να θέλουν να περάσουν μια συγκεκριμένη εικόνα, είτε για άλλου λόγου να τα μοιραστούμε με του άλλου. Συνήθω μοιραζόμαστε τα, τα ωραία. Συνήθω μοιραζόμαστε αυτά που μα δείχνουν με μια καλή εικόνα. Δεν τσαλακωνόμαστε. Οπότε, εγώ δεν πιστεύω αρχικά ότι υπάρχει ιδανική ζωή, δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια πλήρω ευτυχισμένη ζωή. Uh, πιστεύω ότι υπάρχουν πολλέ ευτυχισμένε στιγμές, μπορεί να τι κάνει περισσότερε και για εμένα αυτό είναι το να κυνηγά στόχου. Και το λέω να κυνηγά στόχου, είτε στο επαγγελματικό είτε στο προσωπικό κομμάτι. Η μάστιγα που έχουν ε, πολλοί άνθρωποι που είναι δραστήριοι επαγγελματικά και μπορεί να έχουν κάποιους άλλους ανθρώπους που του ε, τους θαυμάζουν ή τους θεωρούν πρότυπα. Και κυρίω οι άνθρωποι που ασχολούνται με την αυτοβελτίωση, αυτό το ξέρω και προσωπικά. Δεν είναι ότι εγώ θεωρούμε πρότυπο, ενώ ότι ασχολούμαι με την αυτοβελτίωση, έχουν λίγο μια εικόνα η τρίτη, εξειδανικευμένη, ε, και έχουν στο μυαλό του αναιρέσει οποιαδήποτε πιθανότητα να έχει πρόβλημα, να είσαι ε, να είσαι down, ε, θεωρώντα ότι είσαι σε ένα μόνιμο mood ενέργεια, καλή διάθεση και πρόθυμο να ασχοληθεί με τα προβλήματα των άλλων ω ηγέτη. Αυτό θέλω να μου πει στι προσωπικέ σου σχέσει, το έχει βιώσει. Δηλαδή, να νιώθει ότι ο άνθρωπος που έχει δίπλα σου δεν κατανοεί και δεν ενδιαφέρεται πραγματικά το σπύρο, αλλά ενδιαφέρεται για το σπύρο που ο ίδιο έχει χτίσει στο μυαλό του, που δεν αντικατοπτρίζει πραγματικότητα. Ναι. Ε, υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μου που με γνώρισαν από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το ΜΕΝΟΒΣΤΑΛΗ και μετά. Δηλαδή, με έχουν ε, ζήσει σε μια κατάσταση η οποία έχει κάποια αναγνωρισιμότητα, κάποια επιτυχία κτλ. Υπάρχουν όμω και άνθρωποι στη ζωή μου που με ήξεραν από πριν, με κάποιου από αυτού είμαι πολύ κοντά. Ε, το ισορροπώ. Υπάρχουν δηλαδή και τα δύο. Ε, δεν νιώθω και δεν θα κάτσω να κρίνω τώρα το τι μπορεί να έχει στο πίσω μέρο του μυαλού του ή του μυαλού τη ένα άνθρωπο ο οποίο μπαίνει στη ζωή μου. Αυτό που θα κρίνω. Γιατί αυτό θα με κάνει ευτυχισμένο και δεν μπορώ να κάθομαι να σκέφτομαι την παραμικρή υπόνοια, υπο... την παραμικρή μικροσκέψη που μπορεί να έχει ο άλλο. Θα κρίνω ξεκάθαρα το πώ μου φέρεται και το πώ με κάνει να νιώθω. Αν με κάνει να νιώθω με... γιατί έχει κάποιο δόλιο σκοπό, με κάνει να νιώθω καλά. Οκ. Okay. Κάποια στιγμή θα φανεί ζαφύρι μου. Κάποια στιγμή ε, ο κακό άνθρωπο θα φανεί. Κάποια στιγμή ο άνθρωπο ο οποίο είναι δίπλα σου γιατί έχει έναν άλλο σκοπό. Από το να σε απολαύσει και να τον απολαύσει, θα φανεί. Ε, Επίση, πάνω σε αυτό που είπε σχετικά με το ότι κάποιοι εκπαιδευτέ, κάποιοι coaches ε, δείχνουν μια ιδανική κατάσταση, εγώ θα σου πω ότι εμεί έχουμε αποφασίσει στρατηγικά να κινούμαστε σε ένα πολύ συγκεκριμένο τομέα. Ε, ασχολούμαστε ξεκάθαρα με αυτά που έχουμε λύσει εμεί για τον εαυτό μα. Δεν θα κάτσω δηλαδή εγώ να σου πω τώρα συμβουλέ για το πώ να φτιάξει το σώμα σου. Δηλαδή, γιατί δηλαδή, έχω περί κιλά. Ε, άμα τα φτιάξω, μπορεί να κάτσω να σα βοηθήσω. Αλλά δεν θα το κάνω επάγγελμα. Εγώ έχω επάγγελμα. Αυτά που ξέρω να λύνω στον άριστο βαθμό. Και μπορώ πραγματικά να τη μεταφέρω και αυτή τη γνώση. Και αυτό κάνει η εταιρεία μα. Στρατηγικά, λοιπόν, εμεί δεν λέμε ότι είμαστε coaches για τα πάντα. Είμαστε coaches συγκεκριμένα. Και νομίζω ότι αυτό το εκτιμά το κοινό. Νομίζω ότι ήταν και ένα από του λόγου που αναπτυχθήκαμε σχετικά γρήγορα. Είμαστε αυτό. Στην αρχή, βέβαια, υπήρχαν κάποιε. Αντιρρήσει, κάποιε κριτικέ, όπω θυμάσαι, μα ξέρει καιρό. Ε, βέβαια, όλα αυτά φτύνουν σιγά σιγά γιατί βλέπουν ότι κάνουμε πολύ καλή αλλά και συγκεκριμένη δουλειά. Ε, πριν από κάποια χρόνια, 6-7 χρόνια, θα λέγαμε ότι και σαν επιχειρηματική κίνηση, μια ομάδα αυτοβελτίωση που βοηθά άντρε να γίνουν καλύτερα με το φλερτ, κάτι πολύ πρωτότυπο και ίσω για κάποια αυτιά πολύ περίεργο. Άρα δεν το αποδεχόντουσαν. Πλέον για, δεν είναι. Για κάποιου ακόμα, είναι απλά είναι πιο λίγοι. Πλέον δεν είναι τόσο βέβαια και έχει βλέπω ανοίξει και η αγορά. Δηλαδή πλέον το Men of style άνοιξε τον δρόμο, ήταν το πρώτο και υπάρχουν και κάποιες άλλες ομάδες αυτοβελτίωσης που κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό το πράγμα πώς το βλέπεις, ας πούμε σε χαροποιεί κάτω από το πρίσμα ότι κοίτα να δεις τώρα περπατάω ε, παράδειγμα στο Σύνταγμα, στα Εξάρχεια και βλέπω κόσμο να φλερτάρει και μπορεί εγώ να τον έχω επηρεάσει, στο ότι εμείς το ξεκινήσαμε, τώρα κάποιοι συνεχίζουν βλέποντας τι κάνουμε εμείς, προσπαθούν να το κάνουν και αυτοί. Πώς το βιώνεις αυτό. Είμαι υπερχαρούμενος που γίνεται αυτό. Είμαι υπερχαρούμενος. Είναι σαν να ρωτάς την Google πώς νιώθει που μπορεί να βγει και άλλη μία μηχανή αναζήτηση. Αρχικά βρήκαμε ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη και πάμε να την καλύψουμε βοηθώντας ανθρώπους και σιγά σιγά μαθαίνουν και άλλοι άνθρωποι ότι έχουν αυτή την ανάγκη και πάνε κάπως να την καλύψουν. Αυτό που με ενοχλεί εμένα, πραγματικά, δεν είναι ότι υπάρχουν και άλλες εταιρείες που κάνουν το ίδιο πράγμα. Πραγματικά με ενοχλεί μόνο το ότι πάνε να αντιγράψουν ακριβώ αυτά που κάνουμε. Όχι τίποτα άλλο, απλά ρε φίλε, βρες μια δικιά σου ιδέα. Κάνε κάτι δικό σου, κάνε κάτι κοινό. Να εξελίξουμε λίγο την κατάσταση. Να με τσιγκλήσει, <Τι> να σε τσιγκλήσω. Θε να πει, α κάτι το οποίο το έχει δει ω συγκεκριμένα. Εντάξει, <Τι> τώρα υπάρχουν πάρα πολλέ διαφημίσει, δεν χρειάζεται να πω που έχουν πάρει πούμε, το όνομα του βιβλίου μα και το έχουν παραφράσει ε, ή παίρνουν τα post που κάνει η ομάδα μα εδώ στο, στο, Instagram. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή, Ζαφίρι μου, έξι επαγγελματίε τη εικόνα οι οποίοι πραγματικά στίβουν το κεφάλι του. Και επειδή στίβουν το κεφάλι του, βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα. Αν τώρα ο άλλο πάρει έτοιμο αυτό το αποτέλεσμα, εντάξει, μπορεί για λίγο, για μικρό χρονικό διάστημα να κερδίσει κάπω, αλλά εν τέλει το κοινό θα καταλάβει. Εντάξει. φαντάζομαι αντιλαμβάνεσαι και εσύ τα βλέπει, α πούμε, ότι όταν ο άλλο παραφράζει το βιβλίο, ξέρει το αξία, α πούμε, δεν μπορεί. Το έχει πάρει ο Σπύρο τώρα και ο Χρήσο και το Men of Style. Το έχουμε κάνει. Κάνε κάτι άλλο, ρε παιδί. Μου, μου. θυμίζει Γιατί... που θα κάνει μια βόλτα στη λαϊκή και θα δει παπούτσια που γράφουν αμπίμπα. Α πούμε. Α, μπράβο, δηλαδή. και το λέω, με χαροποιεί που βγαίνουν και άλλε εταιρείε και κάνουν το ίδιο πράγμα. Γιατί έτσι ενισχύεται η αγορά μα. Και όποιο το βλέπει διαφορετικά αν δηλαδή βγαίνουν και άλλοι ανταγωνιστέ σε αυτό που κάνει, το βλέπει λίγο λάθο. Θα ήθελα να το ξανασκεφτεί. Αλλά με ενοχλεί που βγαίνουν κάποιοι και δεν κάνουν τόσο καλή δουλειά όσο εμεί για να μπορέσουμε να κάνουμε την αγορά ακόμα καλύτερη και να βοηθήσουμε πραγματικά ανθρώπου. Σπύρο, από την δική μου πλευρά τα ερωτήματα έχουν ολοκληρωθεί. Θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάτι γενικά που εσύ να συμπληρώσει ή κάτι ω συνέχεια τη συζήτησή μα. Πάνω σε αυτό που είπε, ειδικό για το ότι ξέρει τι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν κάτι αντίστοιχο πάνω στην αυτοβελτίωση. Ε, εγώ λέω πηγαίνετε με τα χίλια. Ε, απλά να ξέρει ο άνθρωπο ότι δεν είναι μόνο εκπαιδευτή το να ξεκινάει μια τέτοια πορεία. Είναι και επιχειρηματία. Και δυστυχώ δεν είμαστε όλοι για επιχειρηματίε όπω δεν είμαστε και όλοι για εκπαιδευτέ. Δηλαδή, μπορεί να ξέρει πολλά πράγματα, αγαπητέ φίλοι, αγαπητέ φίλοι, αγαπητή Μπορεί να ξέρει πολλά πράγματα, ίσω να μην μπορεί να τα μεταδώσει. Γιατί αν όμω είσαι σίγουρο ότι είσαι πολύ καλό εκπαιδευτή, πρέπει να τσεκάρει εάν πραγματικά είσαι και ένα άνθρωπο ο οποίος θα αντέξει την επιχειρηματική πίεση. Γιατί μπορεί να είσαι πολύ καλό στο να μεταφέρει τη γνώση, αλλά τι θα γίνει όταν βλέπει ότι ξέρεις τι, τα έσοδα που έρχονται δεν φτάνουν για να πληρώσουμε το ενίκη του γραφείου. Τι θα γίνει όταν θα έρθουν capital controls, τι θα γίνει όταν θα έρθει μια άλλη μια καραντίνα. Και αυτά τα πράγματα θα πρέπει ή να τα εκπαιδεύσει στον εαυτό σου, γιατί γίνεται, ή να βρει και άλλο έναν άνθρωπο ο οποίο θα έχει αυτή την ευχαίρεια να τα διαχειριστεί. Ε, γιατί πολλοί ξεκινούμε ένα ταξίδι και λέμε εντάξει, θα βρω 10 πελάτε, θα κάνω 10 συνεδρίε την ημέρα και δεν έρχονται αυτά εύκολα. Γιατί πρέπει να πείσει ανθρώπου οι οποίοι είναι έξυπνοι. Όσοι ασχολούνται με την αυτοβελτίωση, δεν είναι ότι είναι εύκολο να του πείσει, γιατί έχουν δει πολλά πράγματα, γιατί ψάχνονται με τον εαυτό του. Γιατί θέλουν να δουν πραγματικό αποτέλεσμα. Οπότε. Πηγαίνετε με τα χέρια, κυνηγήστε τα όνειρά σα. Απλά να είστε έτοιμοι να διαχειριστείτε την όλη κατάσταση με πολλά καπέλα. Και το καπέλο του εκπαιδευτή και το καπέλο του επιχειρηματία. Αυτά. Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ. Ελπίζω, εγώ, ευχαριστώ. ελπίζω και ο στόχο ήταν να σε γνωρίσει λίγο καλύτερα ο κόσμο. Όποιο γνώριζε περισσότερο το Men of Style και όχι τόσο τον Σπύρο. Και εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι κάνει. Εγώ σε ευχαριστώ. Κάθε φορά που μιλάω μαζί σου, Αφίρι, είναι πάρα πολύ επικοινωνητικό ο διάλογο. Εύχομαι και σένα τα καλύτερα και ό,τι χρειάζεσαι στη διάσκεψή σου. Να καλά. Γεια χαρά.